Γεια σας και πάλι. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς εγκαθιστούμε και χρησιμοποιούμε το εργαλείο λήψης screenshot ή στιγμιότυπων οθόνης greenshot. Έχω πάει στη σελίδα λήψης του λογισμικού και κατεβάζω την τελευταία έκδοση. Και ξεκινάω την εγκατάσταση. Θα αφήσω εδώ τις επιλογές όπως είναι. Η μόνη αλλαγή που θα κάνω είναι στο σημείο που γίνεται η επιλογή των εξαρτημάτων. Θα πάω να προσθέσω και την ελληνική γλώσσα, ώστε μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα του περιβάλλοντος. Και αφού γίνει η εγκατάσταση, ξεκινάει και το greenshot. Όταν ξεκινήσει το greenshot θα εμφανιστεί ως εικονίδιο στην γραμμή εργασιών συστήματος ή στο System Tray Icon, όπως λέγεται. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το greenshot, ας το ανοίξω λίγο να αλλάξω μια ρύθμιση. Εδώ που λέει Preferences θα αλλάξω τη γλώσσα, το κάνω στα ελληνικά. Ωραία, και πώς όταν θέλω να πάρω λοιπόν ένα στιγμιότυπο οθόνης στην εμφάνεια εργασίας ή κάποιο παράθυρο που είναι ανοιχτό στον υπολογιστή μου ή μια περιοχή, μπορώ πολύ απλά. Ξεκινάω το greenshot και επιλέγω το είδος του στιγμιότυπου οθόνης που θέλω. Μπορώ να πάρω μια περιοχή, να μαρκάρω δηλαδή μια τετραγωνική περιοχή και μετά να αποθηκεύσω αυτό το στιγμιότυπο ως αρχείο. Το αρχείο που αποθήκευσα κατ' επιλογή πήγε στην επιφάνεια εργασίας. Αυτό βέβαια μπορώ να το αλλάξω από τις ρυθμίσεις αν θέλω, τις προτιμήσεις. Εκεί που λέει αρχείο εξόδου μπορώ να βάλω κάποιο άλλο, άλλη θέση, να ορίσω κάποια άλλη θέση αποθήκευσης. Εγώ θα το αφήσω όπως είναι. Μπορώ επίσης να πάρω στιγμιότυπο οθόνης, να καταγράψω το ενεργό παράθυρο. Ας μικρύνω λοιπόν ένα παράθυρο εφαρμογής, π.χ. εδώ το browser. Μπορώ λοιπόν να πω ότι θέλω να καταγράψει το ενεργό παράθυρο και απλά μαρκάρω το παράθυρο το οποίο είναι ενεργό και αποθηκεύω πάλι το στιγμιότυπο οθόνης. Άλλη επιλογή είναι να καταγράψω όλη την επιφάνεια εργασίας, δηλαδή πλήρης οθόνης. Δηλαδή μπορώ να, αν πατήσω απλά πλήρη οθόνης, θα γίνει καταγραφή όλης της επιφάνειας εργασίας και εκτός από αποθήκευση, βλέπω εδώ, μπορεί να το ανοίξω για επεξεργασία, να το αντιγράψω στο πρόχειρο, να το στείλω για εκτύπωση ή να το στείλω στο Word ή στο PowerPoint. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο που θα χρειαστείτε και εσείς είναι αντί να το στείλετε κάπου, να το αποθηκεύσετε κάπου στον υπολογιστή, να το κάνετε μεταφόρτωση σε μια υπηρεσία που λέγεται IMGUR, η οποία στην ουσία θα πάρει το στιγμιότυπο οθόνης, θα το κάνει εξαγωγή σε online στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Για να κάνω κλικ εδώ λοιπόν. Βλέπω λοιπόν έχει ανεβεί η σελίδα με αυτό εδώ το URL, η εικόνα μου δηλαδή, το στιγμιότυπο οθόνης. Έχει γίνει upload, μεταφόρτωση σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση. Και μπορώ να αντιγράψω αυτή τη διεύθυνση και να τη στείλω σε κάποιον για να μοιραστώ το στιγμιότυπο οθόνης. Αν για κάποιο λόγο δεν βρίσκω ακριβώς το URL που μεταφορτώθηκε το στιγμιότυπο οθόνης, μπορώ από εδώ να δω την ιστορία, το ιστορικό. Και βλέπω εδώ το σημείο του οθόνης μόλις πήρα. Μπορώ να κάνω copy το link στο clipboard ή μπορώ να το σβήσω από το server. Το τερματίσω αυτό. Αλλά πολλοί θα ρωτήσουν γιατί να χρησιμοποιήσω ένα εξειδικευμένο εργαλείο, εφόσον μπορώ να κάνω λήψη στιγμιότυπου οθόνης όπως δείξαμε και με άλλους πιο απλούς τρόπους. Ο βασικός λόγος είναι ότι το greenshot προσφέρει ένα εξτρά εργαλείο για να κάνω επεξεργασία του στιγμιότυπου οθόνης. Θα δείξουμε εδώ ένα παράδειγμα. Ας πούμε, θέλω να δείξουμε οδηγίες σε κάποιον
για το πώς να κάνει η ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης στο παλαιό σχολικό δίκτυο. Θα πάρουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης. Θα κάνω καταγραφή του ενεργού παραθύρου. Και αυτή τη φορά πριν το αποθηκεύσω θα το ανοίξω για επεξεργασία με τον ειδικό επεξεργαστή εικόνας που έχει το GreenShot, όπου εδώ το βασικό μπορώ να προσθέσω αντικείμενα σχεδίασης, δηλαδή μπορώ να προσθέσω βελάκια, ας κάνω μια αναίρεση, ή μπορώ να χρωματίσω μια περιοχή, να κάνω ένα ορθογώνιο, μπορώ να βάλω κυκλάκια με αρρύθμιση ώστε να δείξω τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης. Μπορώ να βάλω κείμενο. Ας το βάλω στα ελληνικά. Μπορώ επίσης να βάλω συννεφάκια. Και αν κάνω κάποιο λάθος πατάω αναίρεση. Και πολύ βασικό είναι αυτό το εργαλείο επιλογής, όπου μπορώ ένα αντικείμενο να το μετακινήσω ή και να το σβήσω αν έχω δεν μ' αρέσει. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι το εργαλείο απόκρυψης. Π.χ. αν έχω κάποια εικόνα ή κάποιο κείμενο που θέλω να αποκρύψω, ας το κάνω εδώ καλύτερα να φαίνεται, θολώνει δηλαδή το κείμενο ή την εικόνα. Έχει και κάποια άλλα εργαλεία, π.χ. έχει να βάλω και γραμμές και επισήμαση, να κάνω περικοπή της εικόνας, δεν θα τα δείξουμε όλα αυτά. Και αφού τελειώσουμε το στιγμιότυπο οθόνης και την επεξεργασία του, μπορώ ή να το αποθηκεύσω ως εικόνα ή να το στείλω στο IMGUR. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να είμαι συνδεμένος στο διαδίκτυο εκείνη τη στιγμή. Και αν κάνω κλικ εδώ θα μου ανοίξει το URL, ή αν δεν το βρω από εδώ θα μπορώ να το δω από το ιστορικό. Είναι αυτό εδώ το πρώτο. Αυτά λοιπόν για το εργαλείο λήψης screenshot, GreenShot.